Εάν το παιχνίδι το πάρεις, πάρεις τους πέντε, τους βάλεις σε ένα αγγλικό γήπεδο, τον προπονητή της μιας ομάδας, τον προπονητή της άλλης ομάδας, με διαιτητή 50-50 και πίσω μπας Γιάννενα, παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό. Το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι να πάρει πόντο ή πόντο στον Μπας Γιάννενα, γιατί θα πάρει σε ένα στοιχείο κλοπής του παιχνιδιού. Κάτι που ξέρει πολύ καλά να κάνει ο Μπας Γιάννενα. Τολμώ να πω ότι εάν παίζονταν καθαρά το παιχνίδι ποδοσφαιρικά και μόνο, εγώ θα πρέπει να έχω σωστή διπλή ευκαιρία. Επειδή όμως ο Μπας Γιάννενα έχει κάνει δύο ωραίες ομορφιές, η μια ομορφιά έγινε στο Ηρακλή Γιάννενα και η άλλη ομορφιά έγινε στο Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης, δεν γνωρίζει αν μπορεί να κάνει τρίτη ομορφιά. Οπότε στο καθαρά ποδοσφαιρικό παιχνίδι το βλέπω ένα χίτο μάτι. Τώρα επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε θεωρητικά και επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι μπορεί να γίνει στο έξω αγωνιστικό κομμάτι και επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός εάν χάσει βαθμούς εκεί μαθηματικά κινδυνεύει να χάσει το πρωτάθλημα, λέω ότι το παιχνίδι θα το πάω στο 0 σε ένα γκολ. Δηλαδή θα τολμήσω να πάω σε ένα παιχνίδι σφιχτό, γιατί και ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι δεν θα ανοιχτεί πάρα πολύ και ο Πας Γιάννενα δεν θα ανεβάσει πολύ τα στόπερ και τα λοιπά, θα το παίξω 0 σε ένα γκολ. Θα πάρω αυτό το ρίσκο δηλαδή. Εάν ήταν το παιχνίδι καθαρά ποδοσφαιρικό, θα το έπαιζα ένα χι για την ευκαιρία. Αυτά.